Δυτικής. Μισό λεπτό. Να, ποιος είναι αυτός τώρα εδώ. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κύριε Γιώργο, εσείς είστε? Ναι, εγώ είμαι. Ποιος είστε? Μου κάνετε την εκπομπή στο YouTube, έτσι? Ναι. Με Τρίφωνας από... έχουμε ξαναμιλήσει. Τρίφωνα, πού είσαι αγόρι μου, πού είσαι Τρίφωνάκο μου? Τι έγινε, πού είσαι αγόρι μου εσύ, τι κάνεις? Εντάξει, εδώ. Καραντίνα. Καραντίνα, ναι. Θέλω να σχολιάσω πρώτα απ' όλα αυτό που είπατε για τον κύριο Μητριδάτη. Ναι. Και θα πω ότι αξίζει το σεβασμό μας. Γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος στον πλανήτη, ναι, που έχει πάθει τικ από την πολλή συνομπαρία και τον πολύ ελιτισμό. Και κάνει ιστορία. Δεν ξέρω, το έχετε παρατηρήσει και χθες. Περιφέρομαι. Ναι. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είναι ικανός να μιλήσει στον Παμπινιώτη και να μιλάει, λες και να μιλάει στον Κάτμαν, ας πούμε. Ναι. Τώρα εσύ, ρε Παμπινιώτη, τι να μας πες στο ζωή σου. Άσε μας, ρε αγόρι μου. Ναι. Κάπως έτσι, λέει, συγχαίνομαι να βλέπω με την μπλέμπα γάμο την τρέλα μου. Το έχεις παρατηρήσει, Γιώργο μου? Ναι. Φίλε, δεν του αξίζει σεβασμό για αυτό το πράγμα? Ναι, τώρα που το λες έτσι, ναι, θα έλεγα ναι. Μιλάμε για έπαρση που είναι, αξίζει να τιμηθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ας πούμε. Ναι, δεν είναι... Ναι. Ναι. Κατά τα άλλα, καραντίνα, Γιώργο μου, διαβάζουμε... Πώς είναι η καραντίνα, είσαι από Άρτα, δεν είσαι? Θυμάμαι καλά. Από Άρτα, δεν είσαι? Θύμισε μου το μικρό σου. Του Τρίφωνας. Τρίφωνας. Πώς είναι εκεί τα πράγματα στην Άρτα, τα γελάδια, τα κατσίκια αυτά, εντάξει? Κοίταξε, ναι, εγώ έχω στέλνω μηνύματα ακόμη για να πάω στα γελάδια μου, ας πούμε. Για να έχει λίγο περιπέτεια, ρε παιδί μου. Έχει τύχει και μερικές φορές να μην στέλνω. Αλλά συνήθως στέλνω για να έχω μια σιγουριά και να λέω τους φίλους μου, έστειλε μήνυμα, μου απάντησε, ξέρεις. Γιατί μου λένε και οι φίλοι μου παρόμοια νέα και εντάξει, να συμμετέχω λίγο στη συζήτηση, ρε παιδί μου, κατάλαβες. Ναι. Τώρα έχω δώσει πολύ χρόνο σε ελληνικές σειρές, παλιά σε ελληνικές σειρές. Ναι. Και επειδή ξέρω ότι είστε και συνεφέλα εκεί πέρα στην εκπομπή σου. Ναι. Θέλω να κάνω μερικές προτάσεις στους φίλους μας. Είδα, ας πούμε, το «Εμείς και εμείς», που είναι το μέγα σειρά. Το έχεις δει, Γιώργο μου? Το «Εμείς και εμείς»? Ναι, ναι, ναι. Έχει μιλάνε. Πολύ γέλιο. Τι γέλιο ήταν αυτό που πανίγει. Να καταλάβεις, Γιώργο μου, ήταν η Παρθένα που ήταν πόντια. Και καταλαβαίνεις, ήταν πόντια. Απίστευτο, έτσι. Απίστευτο σκηνοθετικό. Απίστευτο έβριμα σιναριακό. Ήταν πόντια. Ναι. Και μετά, άκουσα όμως και καλύτερο. Ναι. Ήταν και ένας μάγκης που η μάνα του ήταν πιεστική μάνα και δεν μπορούσε να βρει γυναίκα επειδή τις χώρες όλες, επειδή δεν τις μπαθούσε η μάνα του. Απίστευτο! Πού τα σκέφτονται αυτοί οι διαόλοι οι σταδιογράφοι, πού τα σκέφτονται, ρε γάμο? Πολύ γέλιο, ε. Πώς έτεξα. Και τέλος πάντων... Όχι, θα πω και ένα τελευταίο αστείο από το «Εμείς και εμείς». Ναι, ναι. Συγγνώμη, ε. Ω, δε, παρακαλώ. Μπορεί να κούρασα, αλλά εντάξει, μπορεί να κουστάρει το κοινότερο. Λοιπόν, ήταν και η Αντωνία, που ήταν και αυτή πόντια, αλλά ήταν και πιο ρομαντική. Άκουγε μελωδία εφέμα, ας πούμε, ήταν λίγο πιο... Και η αδερφή της ήταν η Μουνάρα.
Τι γέλια. Τι γέλια, τι lols. Πόσα lols είχαμε κάνει, Θεέ μου. Απίστευτο. Πραγματικά. Όταν τον Έλληνα τον πιάνει έμπνευση. Έτσι. Όταν δηλαδή του Έλληνα, δεν μην τον πιάσει έμπνευση. Ναι. Το βλέπεις έτσι χαζό. Άρα μην πάθει καμιά έμπνευση. Τι γάμισαμε όλοι. Ναι. Έτσι, έτσι. Άλλο σαν το γεμένο. Λοιπόν, μετά θα αναπαιτήσω σε όλους το ευτυχισμένο μαζί που έπαιζε ο Μπέζος. αλλά δεν θέλω να το πω για τον Μπέζο που είναι υπερβολικά αστείος. Ναι. Θα το πω για τον Φώτη, ο οποίος ήταν χοντρός και ζήταγε μοίρας. Τρομερό. Τρομερό. Ήταν αλκοολικός. Ήταν αλκοολικός. Λοιπόν, και τα αστεία δεν ήταν εδώ. Όχι, όχι. Μιλάμε για σώο σήμερα, κάτσε κάτσε από λίγο μπήρα. Πίνεις μπήρα ένα αστείο. Το έπιασα! Το έπιασα καλά, ναι. Τι χιούμορ, ρε. Ωρες, ώρες, τερματίζω και τον εαυτό μου. Ρε μαλάκα. Θα πεθάνει, ρε μαλάκα. Ναι, για πες για το ευτυχισμένο μαζί. Σταμάτα ρε μαλάκα. Ρε εντάξει, πατάω, πες τα γιατί δεν... Θα πάμε σε άλλο αστείο τώρα, θα πάμε επειδή αυτό πάρει ένα αστείο με το ευτυχισμένο μαζί. Ναι. Και θα πεθάνουμε έτσι, όπου πάμε τίποτα. Ναι. Θα πάμε στο καφέ της χαράς με το Φαλτσέα. Που δεν ξέρει και τόσο καλά ελληνικά και είναι πολύ αστείο. Πω πω. Γιατί όταν άρχισε η καραντίνα, ξέρεις, είναι η Φαλτσέα Γιώργο. Τι. Ότι άρχισε η καραμπίνα. Πω! Κλαίω από τα γέλια. Από τα αυτά. Το καφέ της χαράς είναι εξαιρετική σειρά. Έτσι. Είναι φοβερό. Έτσι, έτσι. Αλλά ξέρεις, ο ελληνικός κινηματογράφος δεν έχει μόνο το πλούσιο. Ω, Χριστέ μου. Έχει και περιπέτειες. Κάμε. Δηλαδή είδα το φιλί της ζωής, ναι. Που παίζει η Κατερίνα η Παπουτσάκη και ο Θέμος ο Αναστασιάδης. ο Αλυσμόνητος. Ναι. Έτσι. Ένα μικρό. Και είναι, ρε φίλε, μια τόσο καλή περιγραφή, τόσο γενική που σου δείχνει αρχικά πόσο μούναρος είναι η Κατερίνα με ρούχα. Και κορυφώνεται το δράμα όταν η εταιρεία αναβγαίνεται. Ναι, ναι. Πραγματικά. Ήταν μια περιπέτεια. Ναι, ήταν μια περιπέτεια. Η κορύφωση. Έτσι, έτσι. Είναι η απόλυτη κορύφωση. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή, απορώ πώς αυτή η ταινία έγινε γνωστή παγκοσμίως. Τα κυκλώματα, οι οριστές. Τι ψάχνεις τώρα. Προφανώς. Ναι, εντάξει. Και έχω και άλλη μία. Θα με πεθάνεις, ρε μαλάκα, ναι. Είναι, αυτή είναι η αγαπημένη μου σκηνή στο ελληνικό κινηματογράφο. Χριστέ μου. Ναι. Είναι η επιστροφή των καθραμάτων ταινία. Ναι. Είναι μια τρομερή σκηνή που ο αδερφός του Σουκλάκου, ναι, βιάζει την κοπέλα του Σουκλάκου. Ναι. Τον πιάνει από αυτό φόρο ο Σουκλάκος και του ρίχνει μια φάπα σε στήλ, έλα κόψε τις μαλακίες τώρα, έλα. Ξεπόλα, να πούμε. Ναι. Απολογείται στην κοπέλα το Σουκλάκος με τα τάκα «Sorry, μωρό μου, είναι λίγο μαλάκα σου ατυπώ». Είναι πραγματική ατάκα. Η κοπέλα του το βρίζει. Ναι. Του λέει «Είστε γουρούνια και δύο» και τέτοιο. Ναι. Και της κάνει ένα Σουκλάκος «Σου έχω το μπουρί μου». Άλλο, ρε, μαλάκα. Αυτή την ταινία την πετύχνω σε όλα. Ωχ, Χριστέ μου. Ωχ. Αυτά έκανε στην καραντίνα. Παναγία μου. Αυτά έκανε τίποτα ενδοσκόπηση, εσύ έκανε τίποτα, τα βρήκες με τον εαυτό σου, μόνο σου.
Έγραφα ημερολόγια καραντίνα στο Facebook. Έκανε αυτό γιατί έβλεπα ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται. Και... εντάξει, έγραφα, ας πούμε, 10 η ώρα πήγα να δω τη μάνα μου, τσάδω στο χάπι. Στις 12 έστειλε μήνυμα ότι θα πάω, ξέρω εγώ, για τρέξιμο, αλλά να κάνω παρανομία και να πάω στο φίλο μου να παίξουμε PlayStation. Αγαπαγιόμουν και δεν έκανα τίποτα. Και το έγραφε αυτό και έπαιρνε like. Και ήταν ωραία, δεν έχει φάση. Υπήρξαν πολύ σερμένε. Παρά το. Πόσο ενδιαφέρον. Πόσο ενδιαφέρον. Με γράφαν όλοι πανίγιοι. Έτσι που λες Γιώργο μου. Εσύ τι συμπέρασμα έβγαλες από όλα αυτά? Τι συμπέρασμα από πια, από το εμείς και εμείς. Το εμείς και εμείς είναι υποτιμημένη σειρά, πάρα το δείτε όλοι. Για χιλιοστή φορά. Αυτό το συμπέρασμα έβγαλα. Τι θα σου πω τώρα. Εντάξει. Κλείσε γιατί δεν... Κλείσε γιατί θα μείνω να είμαι. Πω. Εντάξει Γιώργο μου, φιλιά σε όλους. Ω Χριστέ μου, Παναγία μου. Τρίφωνα. Πώς τα... λένε αυτό το ωραίο που λέει ο Χαρδενιάς, χαμ, χέρια, αποστάσεις, μάσκες. Και μπύρες. Είναι σημαντικό να κρατάμε το χιούμορ μας και στα πιο δύσκολα. Αυτό εννοώ. Έτσι, 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 έτσι. Δεν το χάνει ο Ράχνης, δεν το χάνει. Έτσι. Γεια σου Γιώργο μου. Χίλια χρόνια, τα λέμε. Ω Χριστέ μου. Τερμάτισα. Μας τερμάτισε ο Τρίφωνας. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας στη μαγευτική Άρτα.